Μην παίρνει μπροστά, κύριε! Ρε, για... Έλεος! Ρε, παιδί μου! Εσείς θα γίνει το χάδο. Τι παίρνει μπροστά, κύριε, κύριε Φώ. Με φωνάζω, Μάρθο, και σας πω. Μας καταστρέφω τη δουλειά. Δίκιο έχεις, καλά. Έλα ρε πλέτσο κι εσύ. Έλα Εντάξει. Ελάτε λίγο αριστερά σας. Δεξιά, συγγνώμη, δεξιά. Δεξιά στην Πόφη, ρε, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να μου λέτε να πάω δεξιά. Ωραία, πάμε Κωστά. Ό,τι θέλετε. Είμαι πραγματικά πολύ αισιόδοξη και ικανοποιημένη γιατί το εγχείρημα και η πρωτοβουλία που πήρα για την αναγέννηση της κεντροαριστεράς παίρνει σάρκα και οστά. Κάθε μέρα γινόμαστε και πιο δυνατοί. Κάθε μέρα και περισσότεροι πολίτες αγκαλιάζουν την προσπάθεια που κάνουμε. Γι' αυτό θέλω και από εδώ, από την Κοζάνη, να στείλω ένα μήνυμα σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες. Ελάτε στους 12 Νοέμβρη να ψηφίσετε. Κάντε την ημέρα αυτή μια γιορτή για τη δημοκρατία. Είναι η ώρα να γίνετε κι εσείς συνειδητές στη Μεγάλη Παράταξη και πρωταγωνιστές για το αύριο της Ελλάδας. Κύριε Γερματά, μια πολύ σκληρή επίθεση από τον κύριο Καμίνη και από τον κύριο Ανδρουλάκη για τη συμφωνία με τον κύριο Θοδωράκη να μην διαλυθούν οι δύο κοινοβουλευτικές ομάδες. Πότε έγινε αυτή η συμφωνία και τι απαντάτε? Ο κύριος Καμίνης δήλωσε ότι κοροϊδεύεται τον κόσμο σήμερα. Δεν ξέρω τι ακριβώς είπε ο κύριος Καμίνης γιατί ταξίδευα. Εγώ ξέρω ότι χθες είχαμε μια πάρα πολύ αποκλεισμένη και αξιοπρεπή συζήτηση που δείχνει το επίπεδο όλων των συνοψηφίων και το επίπεδο πρέπει να μείνει υψηλό αυτού του προεκλογικού αγώνα. Δεν υπάρχει καμιά κρυφή συμφωνία, υπάρχει η κοινή λογική ότι η κοινή κοινοβουλευτική ομάδα θα προκύψει με το κοινό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εθνικές εκλογές και ως τότε θα δίναμε πολύ μεγάλη χάρη, θα κάναμε πολύ μεγάλη χάρη στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ εάν αφαιρούσαμε τη δυνατότητα να έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο για κοινοβουλευτικό έλεγχο και κριτική στην Βουλή. Κάνουμε αντιπολίτευση σκληρή στη Βουλή. Είμαστε στην πραγματικότητα εμείς η αξιωματική αντιπολίτευση και δεν θα το χαρίσουμε αυτό. Να είστε καλά.